Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στον Πάο Ρουφ. Ο Πάο Ρουφ, ο οποίος μετέχει στον 7ο όμιλο στη Γάμα Εθνική. Και για να μιλήσουμε για την ομάδα και για το στόχο του συλλόγου με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, τον προπονητή της ομάδας, τον Δημήτρη Αρναούτη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα Τάσο και στους τηλεθεατές. Δημήτρη, πρόλαβες και χάτσες μόνο ένα παιχνίδι. Μετά σε βρήκε η διακοπή του πρωταθλήματος. Ακριβώς έτσι. Και για την ακρίβεια ήμουνα 3 μέρες κάναμε προπόνηση με την ομάδα. Μετά το παιχνίδι Κυπέλλου, μέρα Πέμπτη, ανέλαβα και τα καθήκοντα της ομάδος. Κάτσαμε 3 μέρες. Είχαμε ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τον ΑΟ Επιδαύρου. Όπου το αποτέλεσμα ήταν κερδίσατε 3-1. Και το ίδιο ευελπιστούμε βέβαια και για τη συνέχεια. Ποια είναι η εικόνα που σχημάτισες για την ομάδα από αυτό το πρώτο παιχνίδι, το σύντομο χρονικό διάστημα που είσαι? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, όχι μόνο για τη δουλειά τη δικιά μας και γενικά στη ζωή. Όταν ένας προπονητής πάει σε μια ομάδα και έχει κάτσει 3-4 μέρες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βγουν και ασφαλείς συμπεράσματα. Το μόνο που μας βοηθάει είναι το αποτέλεσμα, το οποίο αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο την ομάδα βαθμολογικά, αλλά και τους παίχτες να πάρουν κάποια αυτοπεποίθηση. Έγινε αυτό τώρα με τον κορονοϊό και ευελπιστούμε όποτε τελειώσει αυτή η κατάσταση να αρχίσουν πάλι οι προπονήσεις και να επανεκτιμηθεί όλο το υλικό που υπάρχει. Δημήτρη, ήσουν πριν 10 χρόνια στο Ρουφ πάλι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Ήμουν πριν από 10 χρόνια και η τελευταία φορά ήταν πριν από 10 χρόνια, γιατί στο Ρουφ είναι η τρίτη μου θητεία στην ομάδα. Είχα δηλαδή ξαναεργαστεί στο παρελθόν 2,5 χρόνια, έκατσα την πρώτη μου θητεία και άλλο 1,5 σχεδόν τη δεύτερη και τώρα είναι η τρίτη μου φορά. Τι αναμνήσεις έχεις από τις προηγούμενες σου συνεργασίες Τάσο, όπως το καταλαβαίνεις εσύ και όλος, δηλαδή και όλος ο κόσμος, όταν έρχεσαι σε μια ομάδα για τρίτη φορά, πάω να πει ότι και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από την πλευρά της διοίκησης, γιατί είμαι τυχερός με την έννοια ότι στη διοίκηση είχα ξανασυνεργαστεί με τον κύριο Κουνάδη, ο οποίος είναι ακόμα στο Διοικητικό Συμβούλιο στην προεδρική θέση. Οπότε αυτό μου με βοηθάει, γιατί είχα μια άριστη συνεργασία και τις προηγούμενες 2 φορές και αυτό βοήθησε στο να ξανασυνεργαστούμε και για τρίτη φορά. Το θέμα όμως να ξέρεις ότι στην ομάδα ήρθα, ο πρώτος λόγος είναι ο κύριος Κουνάδης, η οικογένεια Κουνάδη, και λόγω της πρώτερης σωστής συνεργασίας που είχαμε, και το άλλο είναι ότι έχει ένα όραμα η ομάδα, δουλεύει πάνω σε επαγγελματικές βάσεις και σε αυτό έχει και αεραγωγούς που συνεισφέρουν και βοηθάνε τον πρόεδρο, τον κύριο Κρητικό, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος, και τον κύριο Λαγκαδινό, τον γενικό αρχηγό. Ξέρεις, σε μια ομάδα όταν υπάρχουν πολυφωνίες, δυστυχώς θα την πληρώσει στο τέλος η ομάδα. Ευτυχώς για την ομάδα, την ομάδα μας, τον Πάο Ρουφ, αυτά τα άτομα που απαρτίζουν το ΔΣ είναι, ξέρεις, έχουν κοινό στόχο, κοινό όραμα, και μετά από μια συζήτηση που είχαμε, δηλαδή με τον προπονητή που επέλεξα, έτσι, αυτά όλα είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Από τη στιγμή που υπάρχει ταύτιση απόψεων, υπάρχει και συνεργασία. Ποιος θα είναι ο στόχος του Πάο Ρουφ, Δημήτρη? Ο στόχος που έβαλε η ομάδα από την αρχή της περίοδου ήταν πρωταγωνιστικός. Αυτός φυσικά δεν πρόκειται να αλλάξει και με την έλευση ενός καινούργιου προπονητή, άσχετα αν το ρόστερ δεν το έχει φτιάξει ο προπονητής ή οτιδήποτε άλλο. Η δουλειά του προπονητή είναι, όταν σε καλεί κάποια ομάδα, είτε στα μέσα της περίοδου είτε μετά από κάποιες αγωνιστικές, είναι να πάει να κάνεις τη δουλειά σου, η ομάδα να πάρει τα καλύτερα αποτελέσματα, να προσπαθήσεις εσύ λοιπόν με τη δουλειά σου και με τους συνεργάτες σου, μαζί με τους παίχτες όλους, να βάλεις ένα στόχο κάτω, και ο στόχος ο δικός μας είναι Κυριακή με Κυριακή, παιχνίδι με παιχνίδι, και στο τέλος να γίνει ταμείο. Γίνανε σούπερ μεταγραφές φέτος στον Πάο Ρουφ, με τελευταία και του Βαγγέλη του Μάτζιου. Επειδή μου αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο όνομα, είναι τιμή και για την ομάδα μας, και το λέω όχι γιατί ο Βαγγέλης ο Μάτζιος είναι τιμή στο Ρουφ επειδή έχει παραστάσεις αλφα-εθνικής, εθνικές ομάδες, Champions League και τέτοια. Είναι αυτά τα άτομα τα οποία πλησιάζουν
προς το τέλος της ποδοσφαιρικής τους καριέρας, όταν έρχονται σε ένα σύλλογο μικρότερης κατηγορίας, συνήθως όλος ο κόσμος έχει ότι έλα μωρέ, ήρθε εδώ να το κολλήσει τα τελευταία του ένσημα. Είναι αυτή δηλαδή η αντίληψη του κόσμου. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ το Μάτζιο τον έχω γνωρίσει μια εβδομάδα που έχουμε συνεργαστεί. Είναι ένας άριστος επαγγελματίας και είναι νομίζω και υπόδειγμα για τους μικρότερους που έχουμε σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε μαζί μας. Ο Παουρούφ εκτός από το ανδρικό τμήμα έχει και πολύ καλές ακαδημίες, όπου υπεύθυνος είναι ο κύριος Αντώνης Κουσουρίδης, και παιδιά που υπάρχουν στο ανδρικό τμήμα έχουν προωθηθεί από την ακαδημία. Τάσο, όπως θα ξέρεις και εσύ, σε όλες τις ομάδες, σε όλες ανεξαρτήτου κατηγορίας, αλλά ειδικά σε ομάδες που είναι γάμα εθνική ή football league, μέχρι δηλαδή σε αυτές τις κατηγορίες, παίζει ρόλο η ακαδημία πάρα πολύ, γιατί είμαστε και σε καιρούς που το να κάνει μια ομάδα κάθε χρόνο, να αναγκάζεται μάλλον να κάνει κάθε χρόνο 10 και 15 μεταγραφές με παίκτες που είναι για ένα χρόνο, που είναι για 5 μήνες, που είναι για 6 μήνες, καταλαβαίνεις ότι αυτό ο μόνος που έχει να χάσει είναι η ομάδα. Φυσικό επακόλουθο είναι να δοθούν βάρος στις ακαδημίες και θα σου πω και κάτι, την τελευταία μου θητεία στο Παουρούφ πριν από 10 χρόνια είχα την τιμή και εκτός ότι η ομάδα δεν θα πω βαθμολογικά τι απεκόμισε, εγώ θα πω ότι είναι τιμή για μια ομάδα και για έναν προπονητή να συνεργάζεται με παιδιά τα οποία 5 παίκτες παίξαν αλφα εθνική. Δηλαδή είχα τότε στις τάξεις μας την τελευταία μου θητεία, είχα δηλαδή το Μαραγκουδάκι, ο οποίος έφυγε από τον Παουρούφ και πήγε στον Πλατανιά Αλφα Εθνική. Τον Καπουράνη, τον Θωμά, ο οποίος πήγε Αλφα Εθνική στον Όφη. Τον Πενταβράκη, τον Σταύρο, ο οποίος πήγε στην ΑΕΚ. Τον Μιχάλη Ντομανιά, ο οποίος έπαιξε και αυτός Αλφα Εθνική από τον Απόλλωνα και τώρα είναι στο εξωτερικό. Και τον Λιόλιο, ο οποίος πήγε στον Ηρακλή. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι και το όραμα και τη συνεργασία που είπαμε, ότι να πρέπει να ξαναπάμε πάλι πίσω η ομάδα να στηριχθεί σε δικά της παιδιά, να δώσουμε βάση στην Ακαδημία, αλλά ταυτόχρονα η ομάδα να έχει και πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και μακάρι ό,τι έγινε πριν από 10 χρόνια να ξαναγίνει ευκαιρία από την φετινή χρονιά και στο μέλλον. Εδώ, για το και η σχέση σου με τους φιλάθλους, ο Παουρούφ έχει ένθερμους φιλάθλους, είναι... οι οποίοι και στα εντός έδρας παιχνίδια δημιουργούν έτσι ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όταν περνάει κάποιος, είτε ποδοσφαιριστής είναι, είτε προπονητής από μια ομάδα, και υπάρχουν και τα αποτελέσματα και οι καλές συνεργασίες, φυσικό είναι να έχεις και καλές σχέσεις με τον κόσμο. Εγώ, δόξα στον Θεό, έχω άριστες σχέσεις και πιστεύω ότι αυτό θα διατηρηθεί. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι το οποίο να χαλάσει σχέσεις. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν ήθελες να μου πεις και την άποψή σου για τον 7ο όμιλο, όπου στην πρώτη θέση είναι η Κηφισιά, ακολουθεί ο Άγιος Γερόθεος, ο Ερμής Μελιγούς, ναι, ο Άρης Κάλλας και μετά είναι ο Παουρούφ. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας όμιλος στον οποίο πολλοί στην αρχή λέγανε έλα μωρέ, εντάξει, εύκολος είναι ο όμιλος, εκεί είναι 2-3 ομάδες οι γνωστές, είναι και η Φυσιά, είναι η οποία έχει κάνει επένδυση και έχει πρωταγωνιστικό στόχο, όπως είναι ο Άγιος Ιερόθεος, ο οποίος είναι μια ομάδα που χρόνια πρωταγωνιστεί, και η νεοφώτιστη ομάδα του Παουρούφ, που με τις κινήσεις που έκανε, φάνταζε έτσι ένα δηλαδή μέσα σε μια τριάδα να πρωταγωνιστήσουν τρεις ομάδες, και ότι όλες οι άλλες είχαν, ας πούμε, μια άποψη ο φίλαθλος κόσμος ότι είναι εύκολος όμιλος. Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Όντως, κάποιες ομάδες που ξεκινάνε σαν φαβορί, αυτό πρέπει να το αποδεικνύουν κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Αλλά είναι ομάδες του ομίλου οι οποίες ούτε η Αθήνα ούτε ο Πειραιάς είχαν παίξει τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, και οπότε είναι άγνωστες ομάδες. Και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ομάδες οι οποίες είναι άγνωστες, δεν είναι τόσο εύκολο το αποτέλεσμα. Στο μυαλό μας μέσα μπορεί να σκεφτόμαστε διάφορα. Στην πράξη, στο γήπεδο είναι τελείως διαφορετικό. Και αυτό το φανερώνουν και οι πρώτες αγωνιστικές. Εσύ, coach, έχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες στον όμιλο, θεωρείς ότι μαζί με τον Παουρούφ θα διεκδικήσουν την άνοδο? Εγώ, η προσωπική άποψη δικιά μου και αυτή που θα πω στους ποδοσφαιριστές μου, που ήδη την έχω πει, είναι ότι κάθε Κυριακή υπάρχει ένας τελικός για την ομάδα. Εγώ θέλω τα παιδιά μέσα να μπαίνουν και να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και από τη στιγμή που θα έχουμε αυτή την αγωνιστικότητα, θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Για μένα, όλες οι ομάδες είναι εξίσου δύσκολες. Τρεις βαθμούς παίρνεις και από τον πρώτο, την Κηφισιά, τρεις βαθμούς παίρνεις και από τον τελευταίο, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, μου φαίνεται ότι είναι επιθάνατος. Δημήτρη, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες, ποιοι είναι οι συνεργάτες σου στο προπονητικό team? Ο Νικόλαος ο Στρατηγής είναι ένας, ο
το οποίο τώρα έξερες, επειδή έγινε τόσο ξαφνικά, θα στελεχωθεί, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα μπορώ να σου πω και με σιγουριά, εκτός από τον Νικολαίδη, τον Αλέξη, ο οποίος θα είναι γυμναστής τερματοφυλάκων, ο Νίκος ο στρατήγης, όπως σου είπα, ο οποίος θα είναι γυμναστής, και θα πλαισιωθούμε με άλλο ένα άτομο. Αυτοί οι δύο είναι τώρα που σου λέω οι συνεργάτες μου, οι άμεσοι συνεργάτες. Οι άμεσοι, και για άλλο ένα άτομο το οποίο την άλλη εβδομάδα θα γνωρίζουμε. Έχει δοθεί και κάποιο πρόγραμμα στους παίκτες να το τηρήσουν κατά τη διάρκεια? Έχει δοθεί πρόγραμμα στους παίκτες. Υπάρχει κάθε μέρα, οι παίκτες ενημερώνονται και μέσω μιας εφαρμογής στο Viper, και έτσι έχουμε και τα τρεξίματά τους και ό,τι άλλο πρόγραμμα υπάρχει. Μπορεί να γίνει έλεγχος αν οι παίκτες τηρούν το πρόγραμμα που τους δώσατε? Εμείς έλεγχος μπορούμε να κάνουμε μόνο στα τρεξίματα, τα οποία με μια εφαρμογή που ανεβάζουμε ξέρουμε οι παίκτες τι κάνουν. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα δύναμης που τους έχουμε δώσει, αυτό έγκυται στο καθενός την υπευθυνότητα. Και να το πω και καλύτερα, σε κατηγορίες που είναι ερασιτεχνικές παίζει μεγάλο ρόλο η νοοτροπία. Έχεις επαγγελματική νοοτροπία, προχωράς. Και ο στόχος εμάς και ο δικός μου αλλά και της διοίκησης είναι να έχουμε παιδιά και αθλητές εκεί που να έχουν αυτή την νοοτροπία. Πάρε παράδειγμα το Μάτζιο. Παράδειγμα που σου είπα. Γι' αυτό θα βοηθήσει ο Βαγγέλης και σε αυτό το πράγμα. Βλέπεις έναν αθλητή ο οποίος προέρχεται από κατηγορίες μεγάλες και είναι παράδειγμα. Έρχεται μισή ώρα πριν από την προπόνηση, μπαίνει στο γυμναστήριο, κάνει τις ασκήσεις του, είναι έτοιμος. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουν εκεί οι μικρότεροι, αλλά και όλοι, όχι μόνο οι μικρότεροι σε ηλικία, και οι άλλοι αθλητές που είναι στο σύλλογο. Γιατί ο σύλλογος, κακά τα ψέματα, απαιτήσεις έχεις όταν είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι υποχρεώσεις στην ομάδα του Παουρούφ είναι όλες στην εντέλεια. Το ρόστερ που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Παουρούφ είναι ικανό να πετύχει, να πραγματοποιήσει η ομάδα το στόχο της? Ή ο Δημήτρης ο Αρναούτης θα ζητήσει κάτι από τη διοίκηση σε κάποιες θέσεις, κάποια είναι, ανήκεις? Επειδή είναι πολύ κοντινό ο στόχο, δηλαδή έχω δουλέψει με την ομάδα ούτε μια εβδομάδα. Εγώ μια εβδομάδα. Καλό είναι να περάσει, δηλαδή να πάνε πρώτα ο Θεός, να φύγουμε από αυτή την ταλαιπωρία, να επανέλθουμε στις προπονήσεις, και από εκεί και πέρα μέχρι το Δεκέμβριο έχουμε το περιθώριο να κάνουμε έναν απολογισμό, και από εκεί και πέρα αν χρειαστεί προς τα αφαιρέσεις, αυτό γίνεται. Μακάρι να μην χρειαστεί. Έχεις μια εκτίμηση εσύ, Δημήτρη, πιστεύεις πότε θα έχουμε επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας? Κοίταξε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που ακούω αυτά που λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες. Θα πέσουν, δηλαδή όσο σε καλύτερη κατάσταση βρισκόμαστε, τόσο πιο κοντά στο στόχο είμαστε στο να ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Όσο βλέπουμε κρούσματα, 3.000 και 3.500, δυστυχώς είναι δηλαδή αποκαρδιωτικό. Απομακρύνουμε, δηλαδή απομακρυνόμαστε από το στόχο της επανέντασης. Και πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί η ομάδα για να είναι έτοιμη να ξανάρθει? Μάλιστα, κατάλαβα την ερώτηση. Εάν η ομάδα ξεκινήσει όπως την αρχική, με την αρχική εξαγγελία του Πρωθυπουργού που είπε ότι στις 30 Νοεμβρίου μέχρι τότε είναι το lockdown, εάν δηλαδή μετά από 3 εβδομάδες που είχαμε αυτό το lockdown ξεκινούσαμε τις προπονήσεις, θα ήθελε σίγουρα 2 εβδομάδες για να μπουν οι παίκτες, ούτως ώστε να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Γιατί καταλαβαίνεις, είναι άλλες οι επιβαρύνσεις μέσα στο γήπεδο, είναι διαφορετικές οι επιβαρύνσεις που γίνονται τώρα με ατομικές προπονήσεις, και οι πιο πολλοί, μάλιστα οι ατομικές προπονήσεις που λέμε, γίνονται πιο πολλές στον άσφαλτο. Καταλαβαίνεις ότι αυτή την εξίσωση μόλις τη βάλεις μέσα στο γήπεδο είναι δύσκολο. Και υπάρχουν, δηλαδή, οι τραυματισμοί είναι κατά 70-80%, είναι το μόνο σίγουρο. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να υπάρχει μια προσαρμογή, ούτως ώστε ο αθλητής να έρθει και να ετοιμαστεί και να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια. Είσαι σε επικοινωνία, μιλάς με τον πρόεδρο, με τον κύριο Κουνάδη, με τον κύριο Κρητικό? Έχουμε, όπως σου πάρει στη σχέση, άριστη επικοινωνία, μιλάμε καθημερινά και κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο για να παίκτες τουλάχιστον αυτόν τον καιρό να είναι σε όσο σε καλύτερη κατάσταση γίνεται. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Δημήτρης Αρναούτης στους φιλάθλους του ΠΑΟΡΟΥΦ? Για το μόνο που μπορώ να είμαι σίγουρος είναι ότι η ομάδα κάθε Κυριακή θα μπαίνει στο αγωνιστικό χώρο, θα δίνει τον καλύτερό της σε αυτό, και από εκεί και πέρα, επειδή το ποδόσφαιρο
έχει 3 αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε αυτό. Ο στόχος θέλουμε να έχει ομάδα πνεύμα μαχητή και αγωνιστή. Αν το καταφέρουμε αυτό, τα αποτελέσματα είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Και τώρα, Δημήτρη, πώς περνάς το χρόνο σου χωρίς ποδόσφαιρο, χωρίς προπόνηση, χωρίς να είσαι στο γήπεδο? Κοίταξε, όπως ο περισσότερος κόσμος, στο σπίτι, το 13.033 σωματική άσκηση και από εκεί πέρα περιμένουμε, κοιτάμε λίγο την προπόνηση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, περνώντας ο χρόνος και ευελπιστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερο να έρθουμε στην καθημερινότητά μας. Ωραία. Δημήτρη, να ευχηθούμε αυτό, το γρηγορότερο να επιστρέψουμε. Οπωσδήποτε. Να τα λέμε στο γήπεδο. Είναι καλό για όλο, για όλους μας να επιστρέψει. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι ένα, μην το κοιτάμε μόνο σαν άθλημα, είναι και ένα κοινωνικό φαινόμενο. Χωρίς ποδόσφαιρο, ξέρετε, δηλαδή, όχι μόνο ο Έλληνας, γενικά, παγκοσμίως. Και θέλει το Σαββατοκύριακό του να πάει στο γήπεδο, ό,τι προβλήματα έχει, το 2ωρο αυτό να τα αφήσει έξω και να πάει να δει λίγο μπάλα, να ξεχαστεί και να επανέλθει μετά στην καθημερινότητά του. Και να πραγματοποιηθούν οι στόχοι του Πάρου, διότι η διοίκηση με επικεφαλή τον κύριο Κουνάδη και τον κύριο Κρητικό, παρά τις δύσκολες εποχές, ενώ από οικονομικής άποψης. Δεν το συζητάμε. Έχουν κάνει υπέρβαση. Υπέρβαση. Έχουν κάνει υπέρβαση για τα σημερινά δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο αξίζει και να προχωρήσει και η ομάδα. Όταν κάποιος κάνει υπέρβαση, αισθάνεσαι και μια υποχρέωση. Έτσι. Πιστεύω ότι είναι αλληλέγγυο αυτό. Πιστεύω ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά.